Καλησπέρα από την όμορφη γωνία μας. Όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε λιακάδα πάλι, επομένως επιλέξαμε να το γυρίσουμε ξανά στο ίδιο σημείο εκεί που μας αφήσατε. Να ευχαριστήσω... Δευτέρα και το ντεκόρ. Συγγνώμη, τι είναι αυτό? Τι εννοείς? Δεν είπαμε βάλουμε ντεκόρ όπως βάλαμε τα κουλουρία την άλλη φορά? Σήμερα το θέμα μας είναι η διατροφή, η καλή και ισορροπημένη διατροφή και δεν ξέρω πού θα βοηθήσει το ντεκόρ, Αριστεία. Νομίζω πως ήταν το θέμα της επόμενης. Μπερδεύτηκες μάλλον, όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, το θέμα της αυτής της εβδομάδας είναι η καλή και ισορροπημένη διατροφή, η υγεία και γενικότερα πώς μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην καθημερινότητά μας. Να μας πεις και εσύ, Αριστεία, τη γνώμη σου πάνω σε αυτό. Ναι, να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη διατροφή. Εντάξει, την ισορροπημένη. Ελπίζουμε μετά από τη σημερινή διατροφή να συνετιστείς και να καταλάβεις την παραπάνω σημασία. Ναι. Ωραία. Αρχικά να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κόσμο για τα όμορφα, πραγματικά όμορφα σχόλια και τα συγκινητικά πάνω στη δεύτερη μας απόπειρα να παρουσιάσουμε κάτι. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφη αυτή η θέρμη, να το πούμε, και η ανταπόκριση του κόσμου. Ήταν πολύ θερμό, εγώ συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν έβλεπα ότι ο κόσμος έγραφε και από κάτω τις ιστορίες από τα δικά τους τα παιδιά. Το τι έκαναν εκείνοι, πώς εκείνοι βοήθησαν τα παιδιά τους να επιλέξουν ένα επάγγελμα, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε και να μας γράψετε την αληθινή σας άποψη, γιατί είναι κάτι που θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα, νομίζω. Πραγματικά, και εμένα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι πολλοί κόσμος σχολίαζε αναλυτικά τα λεπτά, τι είπαμε, δηλαδή φάνηκε ότι το μελέτησε και εμένα, εντάξει, αυτό με αφήνει πολύ, πολύ χαρούμενη, πολύ ωραία συναισθήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εννοείται. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον αθλητισμό και μετά θα προχωρήσουμε και στην υγεία. Τέλεια. Λοιπόν, θα κάνουμε πρώτα μία αναδρομή στην αρχαία Ελλάδα. Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε αναδρομή στην αρχαία Ελλάδα? Γιατί πολλά ξεκίνησαν από εδώ και... Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα έλεγα ότι για την αρχαία Ελλάδα ο αθλητισμός αποτελούσε ένα κομμάτι σύνδεσης των τότε ανθρώπων και η κοινωνία και ο πολιτισμός στηρίζονταν πάνω στον αθλητισμό. Δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω σε αυτό. Εννοείται. Είναι και έτσι πολύ όμορφο να αναφέρουμε ότι και στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ένας τύπος άθλησης. Η Αθήνα ήταν πιο πολύ επικεντρωμένη στο εκπαιδευτικό κομμάτι, στο να γυμναστούν, ήταν έτσι ένα πολιτισμικό κομμάτι τους. Σε αντίθεση, η αρχαία Σπάρτη, ας πούμε, το βλέπε ξεκάθαρα σαν στρατιωτικό τομέα. Ακριβώς, για να είναι προετοιμασμένος ο κόσμος για τις οποιασδήποτε πολεμικές αντικσότητες και δεν ξέρω αν... Εννοείται. Συνέβαιναν επίσης, να πούμε, και πάρα πολύ συχνά. Ο πόλεμος ήταν ένα πολύ σύνθεσμο φαινόμενο στην αρχαία Ελλάδα, οπότε ήταν κάτι για το οποίο ήταν πάντα προετοιμασμένοι. Πολύ πειθαρχία και οργάνωση, λοιπόν, όπως έχουμε ξαναναφέρει. Να μην ξεχάσουμε κιόλας ότι από την αρχαία Ελλάδα ξεκίνησε και η φράση «νους υγιής και σώματι υγιή». Τρομερό απόφθεγμα, θα έλεγε κανείς, και πιστεύω ότι έχει επηρεάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Μιας και, ξέρεις, εγώ τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι ως ότι έτσι όπως προετοιμάζουμε το σώμα μας για την καθημερινότητα και για να έχουμε έτσι μία στιβαρή και σωματοδομή, έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε και το πνεύμα μας. Εκεί είναι η χρυσή τομή και η απόλυτη ισορροπία, θεωρώ. Εννοεί, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί. Και είναι και τρομερό, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι ξεκίνησε από την αρχαία Ελλάδα. Ναι. Εγώ, ας πούμε, ο δικός μου τρόπος που το ερμηνεύω και νομίζω θα συμφωνήσεις, είναι ότι κάθε σώμα έχει τις διαφορετικές του ανάγκες. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αθλητική ρουτίνα, να πούμε. Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στο μυαλό μας και στο νου μας. Το κάθε μυαλό, για να φτάσει στη γνώση,
χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα και διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς. Άρα πράγματα ελκύουν εσένα. Βέβαια. Και άλλα εμένα. Σίγουρα και πρέπει να τα προσαρμόζουμε ανάλογα, θα έλεγε κανείς. Εννοείται. Έτσι λοιπόν, αφού τελειώσαμε την αναφορά μας, θα θέλαμε να πούμε γιατί επιλέξαμε αυτό το θέμα. Θα λέγαμε κάτι που δεν είναι γνωστό στον κόσμο, ότι και οι δύο έχουμε προσωπική εμπειρία πάνω στον αθλητισμό. Εσύ, Σύμμα, ας πούμε, τι έχεις κάνει, πώς σε έχει κεντρήσει ο αθλητισμός? Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαι πολύ τυχερή, γιατί από μικρή θυμάμαι τους γονείς μου κυρίως, και εδώ έρχεται ο ρόλος του γονιού και του κοινωνικού περιγύρου που αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, ότι μια ζωή οι γονείς μου με τρέχανε να κάνω κολύμβηση, στίβο, μπάσκετ, βόλεϊ, τα πάντα, μέχρι πραγματικά να βρω αυτό το άθλημα που με εκφράζει και που με αποφορτίζει από την καθημερινότητα. Αυτό λοιπόν το άθλημα ήταν η ενόργανη γυμναστική, όπου είναι ένα αρκετά επίπονο άθλημα. Και δύσκολο. Δύσκολο, ναι, είναι εξαιρετικό, αλλά πραγματικά με γέμιζε τόσο πολύ και την καθημερινότητά μου, πέραν της σωματοδομής και της γενικής φυσικής κατάστασής μου, θα έλεγα ότι πραγματικά με αποφόρτιζε και ήταν ένα είδος εκτόνωσης. Πέραν αυτού, είχα έτσι αρκετές εμπειρίες πάνω στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί ήμουνα σε μια πολύ δεμένη ομάδα που βιώσαμε και κάποιες έτσι πολύ πρωτόγνωρες εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε πάει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2010 στη Δανία. Είχαμε πάρει την πρόκριση και ήταν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία που εύχομαι να την περάσει κάθε άνθρωπος. Γιατί ξέρεις, είναι αυτό το συναίσθημα της ομάδας. Που πραγματικά θα έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια που αναγκάστηκα να σταματήσω λόγω ενός τραυματισμού ήπιου, ευτυχώς, μου λείπει αρκετά. Να, εσύ κάτι πάνω που σε δεν αυτό. Ήξερα. Για σένα. Εγώ ήμουν ιδιαίτερα τυχερή στο συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί βρήκα σχεδόν αμέσως τι ήθελα. Εγώ, παρόλο που τα τελευταία χρόνια το έχω παρατήσει, δυστυχώς, ασχολούμαι πάρα πολύ με τις πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα με το Παγκράτιο. Αυτό είναι κάτι που το είχαμε ξανασυζητήσει τις προάλλες. Δεν το είχα ξανακούσει ποτέ το συγκεκριμένο άθλημα. Ξέρεις, ξέρω τα γνωστά, το kickboxing, MMA και όλες αυτές τις πολεμικές τέχνες. Ναι, είναι ένα αρχαίο, δηλαδή κι εγώ αν δεν το είχα δίπλα από το σπίτι μου, στην ουσία δεν θα το ήξερα ούτε εγώ ποτέ. Είναι ένα αρχαίο ελληνικό άθλημα, το οποίο ήταν και στους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει ανακτηθεί πρόσφατα μέσω της αρχαίας ιστορίας, το ξαναχτίσανε και νομίζω πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, το 2001. Αλήθεια, λες, είναι τόσο πρόσφατο, δεν το γνώριζα. Αλλά έχει, δηλαδή, μου λες, ελληνικές βάσεις, κατά κάποιο τρόπο. Είναι ένα έτσι δύσκολο άθλημα, γιατί συνδυάζει τα πάντα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο πάλι, δεν είναι μόνο πώς κάνουν στο kickboxing, πώς από απόσταση, τα συνδυάζει όλα. Και εγώ είχα πολλούς τραυματισμούς. Είχα την τρομερή ευκαιρία να μπω και στην εθνική ομάδα Παγκρατίου. Όταν ήμουν εγώ τρίτη ηλικίου, δηλαδή το 2019, ήταν να πάμε όλοι μαζί Ρωσία. Αλλά δυστυχώς εγώ δεν τα κατάφερα λόγω των Πανελληνίων μου. Λογικό, λογικό. Εντάξει, είναι κάτι που δεν με λυπεί, γιατί θεωρώ ότι επειδή θα πηγαίναμε για ένα μήνα, θα έχανα αρκετό χρόνο από το διαβασμά μου, οπότε δεν με λυπεί ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει, ήταν μια εμπειρία που έχασα. Και ξέρεις, τώρα μακροπρόθεσμα, όσο το σκέφτομαι, πραγματικά με βοηθούσε στην καθημερινότητά μου και πέραν της αποφόρτισης, ήτανε για κάποιο περίεργο λόγο, με βοηθούσε στη συγκέντρωσή μου. Ξέρεις, ήτανε και ένα κίνητρο, δηλαδή θα κάνω τα μαθήματά μου για να πάω στην όργανη, στην προπόνηση. Εγώ δεν το είχα αυτό. Δηλαδή εκεί θα διαφωνήσω μαζί σου. Γιατί καμιά φορά, ενώ μου άρεσε πάρα πολύ το άθλημά μου, πιεζόμουν να πάω. Γιατί είναι ένα πολύ βίαιο άθλημα και εγώ είχα πάρα πολλούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια και εμείς είχαμε και το πολύ συχνό στις προπονήσεις μας ότι κάναμε πολλές προπονήσεις και με αγόρια. Κατάλαβα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η δύναμη. Άλλο η μυϊκή δύναμη του άντρα, άλλο της γυναίκας, σίγουρα. Οπότε καμιά φορά έτσι πιεζόμουν να πάω, αλλά μ' άρεσε. Αλλά ξέρεις, καμιά φορά έτσι. Είσαι σκληραγωγημένη λοιπόν στις αντιξότητες. Αλλά αυτό που έχω να πω ότι ήταν το κύριο άθλημα, νομίζω οι πολεμικές τέχνες γενικότερα. Δεν διαφωνώ για τις υπόλοιπες, απλά επειδή το έχω βιώσει το λέω. Ότι είναι το κύριο, αν θες να ξεδώσεις, παίρνεις εκεί ένα σάκο, ας πούμε, και το δίνεις και καταλαβαίνει. Τρομερό, τρομερό. Αυτό λοιπόν που έχω παρατηρήσει είναι ότι στις μέρες μας επικρατεί
αυτός ο όρος που λέμε καθιστική ζωή. Ναι. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις πάνω σε αυτό. Θα σου πω, όταν... γιατί το συγκεκριμένο θέμα ήταν έτσι η ιδέα της Ίσης, γιατί δίνουμε και δύο διάφορα θέματα. Όταν το είπες αυτό το θέμα, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε ήταν αυτός ο όρος. Γιατί εγώ από εκεί που γυμναζόμουν ιδιαίτερα πολύ, μιλάμε για πρωτοαθλητισμό και ξαφνικά στην τρίτη ηλικίου δεν έκανα προπονήσεις και μετά σιγά σιγά άρχισα και το άφηνα το άθλημα. Έχω ένα τρομερό θέμα με το συγκεκριμένο όρο. Να πούμε ότι η καθιστική ζωή είναι όταν ένας άνθρωπος τουλάχιστον 10 ώρες την ημέρα, βασικά ως επιτοπλίστων 10 ώρες την ημέρα, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Κάθεται συνεχώς. Δηλαδή δεν μιλάμε πέρα από την εργασία του, πέρα από το ότι αν θα πάει καμιά βόλτα με φίλους, μιλάμε για άσκηση καθαρά. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που όταν άρχισα να κάνω έρευνα για το θέμα μας, διαπίστωσα και τρόμαξα και λίγο, γιατί πλέον θεωρώ ότι είμαι στην καθιστική ζωή, είναι ότι αν ένας άνθρωπος, μιλάμε για κοινές ηλικίες, κάθεται παραπάνω από 10 ώρες τη μέρα, καθιστός, είτε στην εργασία του, είτε στο σπίτι του, οπουδήποτε κι αν είναι, σε αντίθεση με έναν άνθρωπο ο οποίος ασκείται για το μέσο όρο, μιλάμε για ας πούμε 2 ώρες την ημέρα. Είναι ενεργητικός, δηλαδή είναι δραστήριος, ασχολείται με ποικιλία ας πούμε, θεμάτων. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μπορεί να έχει 8 φορές πιο γυραιά κύτταρα από αυτόν που είναι πιο δραστήριος. 8 φορές, τώρα μιλάμε για τρομερό αριθμό, έτσι. Τρομερό αριθμό. Και αυτό έτσι που μου έκανε εμένα τρομερή εντύπωση είναι ότι διαπίστωσα ότι τελικά η ηλικία του σώματός μας δεν είναι βιολογική μας. Είναι το πώς το μεταχειριζόμαστε. Σίγουρα. Δηλαδή, δεν φτάνει. Εγώ, εντάξει, τώρα επειδή έκανα αθλητισμό πριν κάποια χρόνια, πλέον το σώμα μου δεν είναι το ίδιο όταν έκανα πρωτοαθλητισμό. Βέβαια, βέβαια. Αλλάζει και αυτό, ξέρεις, πάνω σε αυτό που λες, θέλω να πάρω το θετικό κομμάτι. Ότι ναι, μεν μπορεί να έχεις έτσι λίγο υποβαθμίσει το συγκεκριμένο τομέα, αλλά όλα αλλάζουν, έτσι. Σίγουρα. Και το ότι μπορείς να αλλάξεις τις συνήθειές σου και να ενστερνιστείς ένα τέτοιο τρόπο ζωής, πιστεύω ότι είναι 100% θεμητό και απαραίτητο, θα έλεγα. Σίγουρα. Και πάνω σε αυτό που λες για τη βιολογική ηλικία, είχα διαβάσει ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο τρομερός ποδοσφαιριστής, όπως ο κόσμος σίγουρα θα γνωρίζει, παρόλο που είναι 36 χρονών, μέσω της φυσικής του κατάστασης και της συγκεκριμένης αυστηρής διατροφής που ακολουθεί για να ανταπεξέλθει, μεταβολίζει σαν 18χρονος. Αλήθεια. Δεν είναι τρομερό. Όταν είχα σοκαριστεί όταν το είχα ακούσει. Μακάρι. Και έλεγα, εντάξει, υπάρχει ελπίδα. Τέτοιο μεταβολισμό. Πραγματικά, αλλά εντάξει, θέλει σκληρή δουλειά, θέλει επιμονή, υπομονή. Ξέρεις τι είναι κάτι άλλο που επίσης με σόκαρε όσο αυτό που ανακάλυψα για την καθιστική ζωή και θέλω να μου το σχολιάσεις πρώτα και θα σου πω μετά εγώ τι βρήκα. Το πώς η άσκηση επηρεάζει τις ασθένειες, με θετικό τρόπο πάντα. Βέβαια, κοίταξε να δεις. Αυτό που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον έχει να κάνει με το γεγονός ότι η άσκηση, οποιαδήποτε είδους άσκηση, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το σώμα, καθώς υπόκειται σε κάποια κίνηση, εκρίνει μία ορμόνη η οποία ονομάζεται ενδορφίνη και είναι η ορμόνη της θετικής διάθεσης. Επομένως, η θετική ψυχολογία δεν συνδέεται με την μείωση του άγχους και γενικότερα των όλων παθήσεων που συνδέονται με αυτό. Γιατί πόσες αρρώστιες είναι βασισμένες πάνω σε αυτή την πραγματικά μάστιγα της νέας μοντέρνας εποχής μας. Σίγουρα. Τουλάχιστον εγώ αυτό έχω στο νου μου. Συμφωνώ. Και ένα κάτι που δεν ήξερα, ας πούμε εγώ. Θα σου πω κάτι που πιστεύω δεν θα ξέρεις εσύ. Είναι μία έρευνα που έγινε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι ό,τι ψάχνουμε είναι έγκυρο. Ακριβώς. Και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ακριβώς. Είπανε λοιπόν ότι η άσκηση μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα με τα χάπια που παίρνουν οι καρδιοπαθείς. Δηλαδή, σε έναν άνθρωπο ο οποίος πάσχει από καρδιά, αν ασκείται και έχει σωστή διατροφή, μπορεί να έχει τα ίδια αποτελέσματα και να μην χρειάζεται να πάρει αγωγή με χάπια. Τρομερό. Να πούμε ακριβώς τι λέει η συγκεκριμένη έρευνα για να μην κάνουμε και παραπληροφόρηση. Με τη λήψη σημαντικών μέτρων, όπως η τακτική άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και η διακοπή του καπνίσματος, οι άνθρωποι μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και ενδεικτικά μας δείχνει μέχρι 27%. Καλά, εντάξει, τρομερό.
Τρομερό. Και όσο και αν μικρό εισαγωγικά να φαίνεται ο αριθμό, μιλάμε για ανθρώπινε ζωέ. Ακριβώς. Και η μία ανθρώπινη ζωή είναι μείζονο σημασία. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ενώ είναι σοκαριστική η συγκεκριμένη έρευνα, εμένα μου φαίνεται λογική. Γιατί είμαστε κυριολεκτικά ό,τι τρώμε. Και πιστεύω πάρα πολύ στη συγκεκριμένη διατροφή, στον τρόπο ζωή, και είναι κάτι που πραγματικά μαθαίνει από μικρό. Μαθαίνει να το ακολουθεί. Στην Ελλάδα. Και είναι κάτι που και αλλάζει κιόλα. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι πάλι σχετικό. Και είναι και στο άτομο. Παραδείγματος χάρη, εγώ και η αδερφή μου δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ τη τάξη τη πειθαρχία, δεν θα φάω πολλά λίπη, πολλά γλυκά. Η αδερφή μου, παρόλο που έχουμε μεγαλώσει την ίδια οικογένεια, είναι στην άλλη. Στην αντίπερα όχθη. Δεν ξέρω την αδερφή σου πολύ. οπότε, εντάξει, σε μακροσκελή επίπεδο πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το άτομο, εννοείται. Σίγουρα. Μακροσκελέ επίπεδο. Ναι, συγγνώμη. Μιλάμε για ένα όμως, εντάξει, κομμάτι. Τώρα δεν αναλύουμε όλη την ψυχολογία, γιατί είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα και έρευνες που έχουν γίνει. Έτσι λοιπόν, έχοντας αναλύσει το πόσο μπορεί να μας βοηθήσει η άσκηση, ποιος είναι ένας τρόπος που μπορούμε να παραμείνουμε δραστήριοι, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ερώτημα που έχουμε όλοι μας. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό? Κοίταξε να δεις, εκ των πραγμάτων, ο πιο απλός τρόπος άσκησης είναι το περπάτημα και ίσως και λίγο το πιο ζωηρό περπάτημα. Δηλαδή, όπως έχει πει ο Ιπποκράτης στο παρελθόν, το περπάτημα είναι το φάρμακο του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει το συγκεκριμένο, αλλά πραγματικά είναι δικαιολογία να μην βρεις 20 λεπτά τη μέρα να περπατήσεις μισή ώρα, σε οποιαδήποτε ηλικία, για να βρεις και με οποιαδήποτε συνθήκη. Δεν θέλω να γίνομαι απόλυτη βεβαίως, γιατί εντάξει, κάθε περίπτωση υστερεί της άλλης και υπάρχει ποικιλία, εν πάση περιπτώσει. Αλλά 20 λεπτά μπορείτε να τα βρείτε. Εντάξει, εξάλλου λες και την προσωπική σου άποψη. Κανένας δεν μπορεί να σε κατηγορήσει για να πεις την προσωπική σου άποψη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, όταν εγώ έκανα πρωτοαθλητισμό, πίστευα τέλος πάντων ότι ήμουν πολύ γυμνασμένη, έτσι, και ότι εντάξει δεν λαχανιάζω εύκολα, ξέρεις, όταν πιστεύουμε όλοι μας. Βέβαια. Και έτσι λοιπόν, μια καθηγήτριά μου στην τρίτη γυμνασίου βάλθηκε να μου πει το αντίθετο. Μάλιστα. Και έτσι τι έκανε, σε ολόκληρο το τμήμα μας τότε. Και τι έκανε, μας είπε με γρήγορο περπάτημα να ανέβουμε δύο ρόφους, δύο σκαλιά. Και κάθε φορά που ερχόταν ένας, ερχόμασταν θέρμα λαχανιασμένοι. Αλήθεια λες. Ναι, και ήταν έτσι. Ήταν η απόδειξη να μας πει ότι ποτέ δεν είμαστε αρκετά γυμνασμένοι και δεν χρειάζεται να είμαστε, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Πάντα έτσι. Ξέρω το άτομο. Ναι, ξέρω τι διαφωνείς. Το συγκεκριμένο έτσι θέμα ήταν ένα θέμα που το ξέραμε και δύο ότι θα διαφωνήσουμε αρκετά. Γιατί δεν πιέζουμε και δεν πιεζόμαστε, αλλά η φυσική κατάσταση είναι κλειδί. Ναι. Στην υγεία, αριστεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, γενικώς, εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε ότι για να την κάνετε τη διαδικασία λίγο πιο έτσι ευχάριστη, πάρτε έναν φίλο, πήγαινε να περπατήσετε, βάλτε λίγο το αγαπημένο σας κομμάτι, μία μουσική, μία συγκεκριμένη playlist. Υπάρχουν τόσο ωραίοι τρόποι. Και το ποδήλατο, πόσο σημαντικό είναι το ποδήλατο? Πάρα πολύ σημαντικό. Και με τις σημερινές συνθήκες, ποδήλατο και περπάτημα τουλάχιστον είναι δύο συνήθειες που τις υποστηρίζουν και τα συγκεκριμένα μέτρα, επομένως ο κόσμος μπορεί να τα ακολουθήσει άνετα. Ξέρεις τι άκουσα και εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Ιδιαίτερα αυτό να πούμε ότι δυνάμωσε, δεν χρησιμοποιώ σωστή έκθεση τώρα, αλλά θα καταλάβει ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά τον κορονοϊό. Ναι. Το ξέρεις εσύ ότι 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι κάνουν ποδήλατο καθημερινά. 1 δισεκατομμύριο από τα 7. Εγώ δεν βρίσκομαι πάντως μέσα σε αυτούς. Ούτε εγώ. Αλλά κάποιος δεν βρίσκεται. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό, γιατί όταν δηλαδή μπορεί να ακούσει 1 δισεκατομμύριο γράμμα, σκεφτείς πόσοι άνθρωποι είναι αυτοί. Να σου πω κάτι. Στην Ολλανδία και πόσες χώρες στην Ευρώπη έχουν σαν μέσο μεταφοράς το ποδήλατο, σαν κύριο μέσο μεταφοράς. Παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία οι άνθρωποι δεν έχουν αμάξια και είναι τόσο καλά. Βεβαίως και η πολεοδομία τους είναι χτισμένη με αυτόν τον τρόπο και οι ποδηλατόδρομοι και οι συγκεκριμένες υποδομές με τέτοιο τρόπο ώστε πραγματικά να ευνοούν τη χρήση. Δηλαδή κάποιοι μπορούν να κάνουν 40 χιλιόμετρα τη μέρα με το ποδήλατο. Και κοίτα, η αλήθεια είναι πως η Ολλανδία, συγκεκριμένα τουλάχιστον σαν χώρα, δεν έχει, να το πω απλά, ανηφόρες και κάτι φόρες. Ναι. Είναι επίπεδα, είναι πεδιάδα. Επομένως, ο κόσμος διευκολύνεται με αυτή τη συγκεκριμένη κατασκευαστική δομή. Δηλαδή,
Και για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, το ποδήλατο πλέον αποτελεί το κύριο μέσο μετακίνησης. Ξέρεις εγώ με ποιο μέρος της Ελλάδας είχα εντυπωσιαστεί όταν πήγα για το ποδηλατόδρομο της? Για πες μου, έχουν ποδηλατόδρομο. Ναι, στην Καλαμάτα. Έχει ποδηλατόδρομο στην Καλαμάτα, ναι. Κάτι που δεν ήξερα. Ναι, και είναι, μιλάμε, όταν πας στην παραλία, έχει παράλληλα το ποδηλατόδρομο και είναι τρομερό, δηλαδή σε εμπνέει να πάρεις το ποδήλατο στο πρωί και να κάνεις μια βόλτα. Το χρησιμοποιεί, πιστεύεις, ο κόσμος? Νομίζω αρκετά, γιατί, εντάξει, εγώ έχω πάει μόνο στο κέντρο, mm-hmm. Κέντρο, δεν ξέρω αν βολεύει γενικότερα στην καθημερινότητά τους, γιατί έχω πάει και για σύντομο χρονικό διάστημα, δεν έχω μείνει εκεί. Mm-hmm. Οπότε, αλλά από ό,τι έβλεπα αρκετούς ποδηλάτες. Τρομερό. Επομένως, βλέπουμε ότι πόσο θετικά, έτσι, θετικό αντίκτυπο έχει αυτή η άσκηση στην καθημερινότητά μας. Και ένα κύριο μέρος που θα ήθελα να αναφέρω έχει να κάνει, όπως είπαμε πριν, και με τη θετική ψυχολογία, έτσι. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι πάνω στα θετικά, έτσι, αποτελέσματα. Ναι, επειδή έχω ψαχτεί ιδιαίτερα γενικά με ψυχολογία και τέτοια με ενδιαφέρει πάρα πολύ και με τραβάει. Ναι, οι κοινωνιολόγοι μας. Ναι. Έχω βρει ότι ιδιαίτερα το ποδήλατο μαζί με το και το περπάτημα, αλλά κυρίως το ποδήλατο, βοηθάει στη μείωση της κατάθλιψης και του άγχους, το στρες. Γιατί όταν είσαι πάνω στο ποδήλατο, ηρεμείς, ξεχνάς κάποια πράγματα ή σκέφτεσαι, αλλά σκέφτεσαι πιο ήρεμα. Άλλα πράγματα τα οποία μας βοηθά, στα οποία μόνο το ποδήλατο και μόνο το περπάτημα μας βοηθάει, δεν μιλάμε για πιο έτσι, δύσκολες ασκήσεις, είναι η δυνάμωση της καρδιάς μας. Οπότε επιβεβαιώνουμε και την έρευνα που είπαμε πιο πάνω για το Harvard. Έπειτα έχουμε την αύξηση της μυϊκής μάζας. Αυτό θα μου πούνε, εντάξει, τώρα οι τηλεθεατές μας ότι εντάξει, είναι φυσικό για τα λοιπά, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, γιατί καμιά φορά ξεχνάμε τη σημασία που έχει η αύξηση λίπους στο σώμα, δηλαδή το πόσο μας βοηθάει, γιατί συνήθως ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται το πόσο η αύξηση λίπους μπορεί να επιβαρύνει τον οργανισμό μας. Το αναλύσουμε και πιο πάνω κάτω στην υγεία. Εννοείται, εννοείται. Αλλά ας κάνουμε μια αναφορά, μιας που ήρθαμε εδώ. Επίσης έχουμε να πούμε για το ότι βελτιώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και την αναπνοή μας. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να μας δίνουν μακροζωία. Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω το πιο συχνό λάθος που κάνουμε εμείς οι νέοι πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, μιας και πλησιάζει. Δεν θα διαφωνήσουμε, γιατί πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με την έννοια ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Ναι. Όλος ο κόσμος πριν την συγκεκριμένη τουριστική έτσι, περίοδο πάει στα γυμναστήρια. Κάνει έντονες προπονήσεις, έντονη γυμναστική και όλο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τους αποθεί από το συγκεκριμένο κομμάτι της γυμναστικής και της ουσιαστικής γυμναστικής και της επαναλαμβανόμενης. Επομένως, πιέζονται για να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στον ελάχιστο χρόνο και εν τέλει έχουν 0% ευεργετικές ιδιότητες. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, το θεωρώ έτσι λίγο, δεν θέλω να πω τη λέξη τραγικό, γιατί δεν είναι τραγικό, γιατί όλοι μας το έχουμε κάνει. Υπάρχουν και νέα παιδιά που θα συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί έτσι είναι κάπως η νόρμα, έτσι παρακινιόμαστε. Αλλά η άθληση είναι τρόπος ζωής. Ακριβώς. Δεν μπορούμε μέσα σε 3 μήνες να αλλάξουμε όλο μας το σώμα και όλες μας τις διατροφικές συνήθειες. Χρειάζεται χρόνο, πρέπει να το εντάσσουμε στην καθημερινότητά μας. Είναι όπως το είπες, είναι τρόπος ζωής, συνήθεια, καθημερινή συνήθεια. Και αυτό θέλω να επισημάνουμε στη σημερινή μας συνάντηση. Δεν το κάνουμε για μόνο αισθητικούς λόγους. Ακριβώς. Προσέχουμε την καρδιά μας, προσέχουμε το σώμα μας. Είμαστε ό,τι τρώμε και ό,τι παραπάνω συνήθεια πάνω σε αυτό, ναι. Θέλω να σου πω το τι βρήκα εγώ σχετικά με έρευνες. Γενικά, επειδή εγώ επί του θέματος, όπως έχουν καταλάβει και ο κόσμος, έψαξα πολύ με έρευνες. Για έδειξαν λοιπόν οι ειδικοί, προτείνουν για την ηλικία μας, δηλαδή γύρω στα 20, ότι η σωστή άσκηση πρέπει να είναι 3 φορές την εβδομάδα. 3 φορές μόνο στην ηλικία μας. Τι είναι μόνο, πολλές δεν είναι. 3 φορές την εβδομάδα. Κοίταξε να δεις, πάλι εξαρτάται από το άτομο, τη συγκεκριμένη περίπτωση ατόμου. Κάποιες εντάξει, επιπλοκές υγείας βεβαίως, μην τα παίρνουμε όλα δεδομένα.
Αλλά τρεις φορές αυτή τη βδομάδα, τουλάχιστον για εμένα είναι λίγο. Δεν προλαβαίνω να αποφορτιστώ τρεις φορές τη βδομάδα μόνο γυμναστική και φυσική λίγο. άσκηση. Ναι, είμαστε, ρέει το αίμα μας. Συγγνώμη, εγώ προσωπικά, ας πούμε, δεν έχει τύχει να κάνω τρεις φορές γυμναστική τη βδομάδα και μετά να πω «Α, θέλω κι άλλο». Τι να σου πω. Εντάξει. Είναι διαφορά, τέλος πάντων, των συγκεκριμένων διαφορετικών προσωπικότητων και είναι και το όμορφο, όπως λες και εσύ, με βάση την επιστήμη σου. Καλά, δεν τα λέω. Καλά τα λες. Τι ωραία, είδες που μαθαίνω. Θέλω να μου πεις τώρα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες είναι αυτό που ανέφερα πριν. Πιστεύω ότι ο κόσμος βρίσκει δικαιολογία ότι δεν προλαβαίνει λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής και των έτσι αυξανόμενων ρυθμών. Το καταλαβαίνω και είμαστε εννοείται μέρος της νέας γενιάς και της γρήγορης καθημερινότητας, αλλά δεν γίνεται να μην βρεις μισή ώρα για να περπατήσεις, για να... ή τουλάχιστον λες, θα πάω στη δουλειά μου. Μπορώ να περπατήσω, μπορώ να μην πάω με το αμάξι. Μπορώ να αφήσω κάπου το αμάξι και την υπόλοιπη διαδρομή να την καταναλώσω περπατώντας. Πρέπει να βάλουμε στη συνήθειά μας την άσκηση, στην καθημερινότητά μας. Συμφωνώ απόλυτα. Και μπορούμε να πάρουμε και παραδείγματα και από τους γονείς μας. Ας πούμε, από ένα παράδειγμα με τη μαμά μου, η οποία είχε κάποια στιγμή πόνους στις αρθρώσεις, που είναι λογικό μετά από μια ηλικία όλοι μας θα το αντιμετωπίσουμε. Ίσως αυτοί που κάνουν περισσότερη άσκηση να μην χρειάζεται να το αντιμετωπίσουν τόσο πολύ. Αλλά η μητέρα μου δεν έκανε ποτέ γυμναστική, οπότε κάποια στιγμή της ήρθαν αυτά τα προβλήματα και της είπε ο γιατρός ότι καλό θα είναι μισή ώρα την ημέρα να πηγαίνει να περπατάει. Ακόμα περπατάει. Κατάλαβα. Δεν έχει πάει ακόμα, δεν έχει πάει. Εντάξει, οπότε... γι' αυτό θα δει την εκπομπή μας η μαμά σου και πιστεύω ότι θα την επηρεάσουμε θετικά. Ναι. Αυτό με φέρνει εμένα να αναρωτιέμαι. Γιατί, εντάξει, επειδή έχω περάσει και από τα δύο στάδια, και από το στάδιο πρωτοαθλητισμού, κάνω άσκηση για την υγεία μου κτλ. Και από την καθιστική ζωή. Πολλοί λένε ότι έτσι δεν κάνω γυμναστική γιατί έτσι κι αλλιώς δεν το χρειάζεται. Σώμα δεν μου δείχνει έτσι κι αλλιώς σημάδια, μια χαρά είμαι, δεν χρειάζεται. Έκατσα κι εγώ και έψαξα. Και λέω, ποια είναι τα κομμάτια τα οποία μας δείχνουν ότι το σώμα μας χρειάζεται άμεσα γυμναστική. Δηλαδή είναι σαν να σε προειδοποιεί από μόνο του το σώμα. Ακριβώς. Ποιο πιστεύεις εσύ ότι θα ήταν ένα? Πολλές φορές, εγώ όταν τη γυμνάζομαι προσωπικά, νιώθω μια εξάντληση. Χωρίς να υπάρχει λόγος και συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή, χωρίς να έχω κάνει κάτι που να επιβαρύνω τον οργανισμό μου μέσω αυτού του τρόπου. Βρήκες το πρώτο, δηλαδή. Το πρώτο είναι η μόνιμη κούραση. Αλλά μιλάμε για την κούραση την οποία ο ύπνος δεν μπορεί να ξεπλύνει. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό ακριβώς και εγώ εννοώ. Και μπορεί να κοιμούμουν 8 ώρες κανονικά, που είναι το ξέρεις, ενδεικνύμενο ωράριο για την συγκεκριμένη ηλικία. Έχω να πω λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα και σε αυτό που είπες. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ το παρατηρούσα ιδιαίτερα τον πρώτο καιρό, όταν ήμουνα και ειδικά στις Πανελλήνιες της τρίτης ηλικίας, και τότε έπρεπε να διακόψω τον πρωταθλητισμό μου για να διαβάσω, ότι το αντιμετώπιζα πάρα πολύ, αλλά μετά συνήθισε το σώμα μου, οπότε mm-hmm. κάποια στιγμή απλά έπαυσα να το... Αναζητάς εισαγωγικά, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Ναι. Και βλέπω εδώ πέρα, για να μιλήσω, για να μην πω κάτι λάθος, ότι η άσκηση μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας ενός ανθρώπου. Μιλάμε για άσκηση τρεις φορές τη βδομάδα, αυτό που είπαμε, είναι το βασικό όριο, ας πούμε, της ηλικίας mm-hmm. μας, κατά 20%. Δηλαδή, σου φτιάχνει και ταυτόχρονα, συγγνώμη, επηρεάζει και το νευρικό μας σύστημα και mm-hmm. μας κάνει κατά 20% πιο χαρούμενους. Είδες, οι ενδορφίνες. Αυτό που δεν ήξερα εγώ πει. Ένα άλλο, έτσι, πώς να το πω, σημείο, σημάδι που δείχνει ότι το σώμα μας χρειάζεται άσκηση. Είναι ο πόνος χωρίς φανερή αιτία. Δηλαδή δεν έχει κάνει. Δεν το έχω αισθανθεί ποτέ. Και ξαφνικά νιώθει ένα πόνο, κάτι να σε ενοχλεί στο σώμα σου. Ίσως τα κόκαλα, ίσως ξέρει αυτή η στατικότητα, στη δηλαδή μέση. Το επιφέρει. Α, ναι, βέβαια. Στη μέση ειδικά. Γιατί ξέρει, η γυμναστική βοηθάει και τη στάση του σώματος. Ναι, σίγουρα. Ωραία. Τώρα έτσι όπως τα συζητάμε, εγώ νιώθω ένοχη που τόσο καιρό δεν έχω γυμναστεί. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει αυτό. Είναι παρακινούμε τους εαυτούς μας. Ακριβώς. Επίσης είναι το έντονο στρες, η δυσπεψία και οι αϊπνίες. Mm-hmm. Όλα μου φαίνονται απόλυτα λογικά. Δηλαδή, ότι είναι άμεσες συνέπειες της έλλειψης καθημερινής εξάσκησης κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εννοείται. Τέλος πάντων, τώρα ξέρεις τι θα ήθελα. Τώρα θα δούμε στο δεύτερο αγαπημένο μου θέμα. Διατροφή.
δεν είναι το δικό μου αγαπημένο θέμα, αλλά... Θα γίνει. Επομένως, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν, πιστεύεις, τις διατροφικές επιλογές ενός ατόμου? Θα πρέπει να το απαντήσω κοινωνιολογικά, όπως ξέρω. Λοιπόν, σίγουρα έχει να κάνει με την παράδοση και τη θρησκεία, θεωρώ. Γιατί κάθε θρησκεία και κάθε παράδοση επηρεάζουν τις επιλογές μας. Θα έλεγα με τη διαθεσιμότητα των τροφίμων που έχει κάθε χώρα. Σίγουρα. Τι άλλο, να πούμε τον τρόπο ζωής μας. Mm-hmm. Αν κάποιος ασκείται, δεν ασκείται. Όπως το αναλύσαμε αρκετά και προηγουμένως. Και εντάξει, και μετά θεωρώ ότι είναι και η προσωπική επιλογή, η οποία επηρεάζεται από όλα τα άλλα, οπότε δεν ξέρουμε κατά πόσο τελικά είναι προσωπική ή όχι. Βέβαια, εννοείται. Και πάνω στη διαθεσιμότητα των πόρων, θέλω να πω ότι υπάρχει μια έτσι διαφορετική κουλτούρα, να το πούμε. Δηλαδή, π.χ. στην Ελλάδα, έχουμε άφθονο το ελαιόλαδο, μιας και εμείς το παράγουμε, ενώ σε άλλα μέρη είναι, θεωρείται είδος πολυτελείας. Ναι. Για παράδειγμα, όταν είχα ζήσει κάποιους μήνες στο Μιλάνο, το ελαιόλαδο ήταν πάρα πολύ ακριβό. Και έχει να κάνει με το ότι στην Ιταλία δεν παράγεται με τις ίδιες ποσότητες όπως στη χώρα μας. Το και μου λες. Είχε κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί οι Ιταλοί δεν το χρησιμοποιούσαν καθημερινά. Και σε άλλες χώρες είναι ακόμη, ας το πούμε, είδος προς εξαφάνιση. Αυτό που λες δεν μου κάνει καθόλου μεγάλη εντύπωση, γιατί μία περίοδο που έτυχε ο πατέρας μου να ζήσει στον Καναδά, έψαχνε φέτα, γιατί η φέτα είναι έτσι ένα προϊόν τυριού, το οποίο είναι σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Βέβαια. Οπότε κάποια στιγμή αναζήτησε τη φέτα. Και ήταν, πέρα από το γεγονός ότι ήταν δυσέβρετη, δηλαδή έπρεπε να πάει σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ για να βρει, που... Τουλάχιστον ελπίζω να ήταν το ίδιο νόστιμη. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Το έχω ξανακούσει. Είχε μέχρι και 20 δολάρια το κιλό. Απίστευτο. Δηλαδή για ένα κιλό πρέπει 20 δολάρια. Που εδώ πέρα το κιλό είναι γύρω στα 7-8 ευρώ. Κάπου εκεί, κάπου εκεί γύρω. Εξαρτάται και την ποιότητα. Και πάνω λοιπόν στις επιλογές που αναφέραμε πριν και στους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες, θα ήθελα να αναφέρω λίγο και τον ρόλο της διαφήμισης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή, η διαφήμιση και το μάρκετινγκ είναι μια ολόκληρη βιομηχανία που στηρίζει τα έσοδά της, να το πούμε έτσι, στις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων. Και πάνω σε αυτό, στους παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν τις διατροφικές μας συνήθειες, θέλω να προσθέσω το ρόλο της διαφήμισης και του γενικότερου μάρκετινγκ. Δηλαδή, οι μεγάλες βιομηχανίες τροφίμων έχουν εξοδέψει πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά για τους καταναλωτές, γιατί, για παράδειγμα δηλαδή, τα παιδιά που είναι ο εύκολος στόχος έχουν προσαρμόσει τις διαφημίσεις ώστε να τα έλκουν. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα ποιες εταιρείες και τι κάνουν πάνω σε αυτό, αλλά δυστυχώς έχει πολλές αρνητικές συνέπειες το συγκεκριμένο φαινόμενο, κυρίως για τα προϊόντα τα οποία είναι επεξεργασμένα και έτσι θα τα λέγαμε παραπάνω γευστικά, αλλά άμα ο κόσμος γνώριζε το πόσο δυσλειτουργικά και πόσες παρενέργειες μπορούν να επιφέρουν, πιστεύω ότι δεν θα τα επέλεγε. Αυτό με φέρνει και θέλω πολύ να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έτσι, όταν οι διατροφικές μας συνήθειες επηρεάζουν την υγεία μας και η υγεία μας επηρεάζει το βάρος μας. Ποια είναι η προσωπική σου, δική σου, χειρότερη, εντός εισαγωγικών, γιατί είναι προσωπικό το θέμα, τροφική διαταραχή? Κοίταξε να δεις, δεν πιστεύω ότι υπάρχει χειρότερη και καλύτερη. Εννοείται όλα έχουν αρνητικές συνέπειες στους οργανισμούς. Αλλά η πλέον διαδιδόμενη, θα έλεγα, έχει να κάνει με την παχυσαρκία, που πραγματικά τα ποσοστά στην Ελλάδα αρχίζουν και αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Και γενικότερα, κατά την άποψή μου, η παχυσαρκία έχει να κάνει με το ότι αυτή η αύξηση λίπους αρχίζει και επηρεάζει τα ζωτικά μας όργανα. Ναι. Και πραγματικά αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη των οργανισμών. Η παχυσαρκία έχει αρχίσει και να επηρεάζει ιδιαίτερα τις μικρές ηλικίες. Και γι' αυτό ανέφερα για τον αρνητικό ρόλο της διαφήμισης σήμερα. Γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί όταν εννοούσα τη χειρότερη, ενώ
Προσθέτω, δεν εννοούσα ότι υπάρχει καλύτερη και χειρότερη, αλλά εννοούσα αυτή που είναι πιο διαδεδομένη σήμερα. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η παχυσαρκία έχει αρχίσει και η κυριαρχεί. Και από εκεί που βλέπαμε ένα παλαιότερο μοτίβο του τρώμε για να επιβιώσουμε, πλέον αρχίζουμε και έχουμε ένα μοτίβο ότι πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε, αν θέλουμε να ζήσουμε. Χαίρομαι που έκανες τη διάκριση για τα ζωτικά όργανα, γιατί υπάρχει μια, γενικά ένας λανθασμένος, εντός εισαγωγικών λανθασμένος, ορισμός της παχυσαρκίας. Όπως σωστά είπες, έχει να κάνει με τα ζωτικά όργανα, δηλαδή όταν το λίπος έχει αρχίσει και επηρεάζει το πάγκρεας, το ύπαρ και την καρδιά, είναι κυρίως αυτά τα τρία όργανα που επηρεάζονται, τότε μπορούμε να πούμε ότι κάποιο παιδί έχει αρχίσει και είναι παχύσαρκο, παιδί ενήλικας. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να επισκεπτόμαστε άμεσα τον γιατρό, κάποιον ειδικό, διαιτολόγο, ώστε να αποφευθεί αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια. Και πολλές φορές η παχυσαρκία έχει να κάνει και με ψυχικούς λόγους. Με την λόγω της καθημερινότητας, όπως και είπαμε πριν, το άγχος, κατάθλιψη, επηρεάζει άμεσα τις διατροφικές μας συνήθειες και είναι κάτι που ατομικά υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσουμε. Σίγουρα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πιστεύεις ότι αυτό το μοτίβο είναι μόνο ατομικό ή κοινωνικό? Και τα δύο. Χαίρομαι που συμφωνούμε, γιατί πολλοί κόσμοι δεν αντιλαμβάνεται ότι ο λόγος που η παχυσαρκία έχει αρχίσει και διαδίδεται είναι ότι υπάρχει ένα νέο κοινωνικό μοτίβο που όλοι σίγουρα βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε και ότι αυξάνεται, αλλά μπορεί καμιά φορά να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, μην καταλαβαίνουμε το πόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει. Ακριβώς. Το μοτίβο αυτό που λέω είναι το λεγόμενο γρήγορο φαγητό ή fast food, όπως τα λέγαμε. Νομίζω θα θες να πεις πολλά πάνω σε αυτό το θέμα. Ήδη έκανα την αρχή πριν με τη διαφήμιση, ξαναλέω, και όλα αυτά τα βαρέως επεξεργασμένα προϊόντα που η βιοτεχνολογία είναι μια επιστήμη που έχει συνδράμει και στην βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου, αλλά και έχει και πολλές συνέπειες. Και πάνω σε αυτό ήθελα να αναφέρω ότι πολλά προϊόντα, για παράδειγμα, υπάρχουν τυριά χωρίς λακτόζη. Που εντάξει, στη σημερινή μέρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που έχει δυσανεξία σε αυτό. Επομένως, τους έχει προσφέρει ένα προϊόν αρκετά επεξεργασμένο, που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να το γευτούν. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα θετικό κομμάτι. Το αρνητικό κομμάτι είναι ότι πολλές φορές δεν έχει τύχει σε κάποια διαφήμιση, ας πούμε, εσύ να δεις ένα προϊόν και να το γεύεσαι, να λες, θέλω να το δοκιμάσω. Όλες αυτές οι χρωστικές, οι καρκινογόνες ουσίες, σκέψου πόσο αρνητικές συνέπειες μπορούν να έχουν σε ένα παιδί. Επομένως, εμένα είναι κάτι που με ανησυχεί πάρα πολύ και ο κόσμος και οι γονείς πρέπει πραγματικά να ψάχνουν πάνω σε αυτό και να κοιτάνε τις ετικέτες και όλες τις βλαβερές ουσίες, όπως είναι το φινικέλαιο, για παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει τη συγκεκριμένη ουσία. Θα δούμε μετά αναλυτικά στην κουζίνα τις ουσίες των κάθε παρασκευασμένων προϊόντων που έχουμε, για να δεις. Εντάξει. Αυτό που ήθελα να πω εγώ, που έχω... Μ' είχε σοκάρει πάρα πολύ, είναι ότι γιατί, έχεις αναρωτήσει ποτέ, γιατί πάντα ο οργανισμός μας αναζητεί τα fast food, που λέμε, και δεν αναζητεί υγιείς τροφές. Γιατί? Γιατί είναι μεγάλη ψυχολογία που έχει μπει για να φτιαχτούν τα fast food. Επί της ουσίας, όταν φτιάχνονται, οι επιστήμονες έχουν βρει την ακριβώς ποσότητα όλων των πραγμάτων που μπαίνουν σε ένα φαγητό για να σε κάνουν να το αναζητήσεις πάλι. Δηλαδή, τη συγκεκριμένη ποσότητα αλατιού που θα κάνει, που θα σε κάνει να ξαναγυρίσεις. Τη συγκεκριμένη ποσότητα, ας πούμε, να βραστεί η πατάτα τηγανισμένη η ωραία που τρώμε, ας πούμε, διπλοτηγανισμένη και τριπλοτηγανισμένη, πω τρομερό. Ναι. Και οπότε αυτό, όταν το τρως και γεύεσαι, ο εγκέφαλός σου γεύεται κάτι ωραίο. Επειδή έχει μπει χημεία για να φτιαχτεί ένα συγκεκριμένο μπέργκερ ή οτιδήποτε κι αν είναι αυτό, ένα συγκεκριμένο σουβλάκι, ας πούμε, οτιδήποτε, έχει μπει
τρελή ψυχολογία και τρελή χημεία για να φτιαχτεί έτσι ώστε να το αναζητάς ξανά και ξανά και ξανά. Επομένως, δημιουργείται ένα είδος εξάρτησης, θα λέγαμε. Ακριβώς. Κατάλαβα. Τα φυσικά προϊόντα, όπως είναι ας πούμε τα φρούτα, όπως είναι διάφορα. Φρούτα, λαχανικά, ολικής άλεσης, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες. Δεν το έχουν αυτό γιατί είναι φυσικά. Ακριβώς. Δεν είναι επεξεργασμένα. Mm-hmm. Άρα δεν σε κάνουν έτσι. Δεν βλέπεις και τα μικρά παιδιά που θέλουν συνέχεια σοκολάτες, θέλουν συνέχεια από εδώ. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα κάνουν και χαίρονται. Όταν τρώνε, ας πούμε, κουνουπίδι, δεν χάρει ένα παιδί. Ναι. Εντάξει, έχουν υποστεί πολύ μεγάλη μελέτη και γι' αυτό το λόγο. Αυτό ήταν και ο σκοπός. Ναι. Και τον πετυχαίνουν. Ακριβώς. Όλα στο βωμό του κέρδους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι πολλοίς κόσμος ακολουθεί, έχει έτσι το λανθασμένο σκεπτικό, θα έλεγα, να ακολουθεί κάποιες σκληρές δίαιτες ώστε να έχει άμεσα αποτελέσματα και έτσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια απομυθοποίηση της σκληρής διατροφής και και πρέπει να εστιάσουμε στη διάδοση ενός νέου μοντέλου διατροφικών συνηθειών. Δεν ξέρω αν συμφωνείς πάνω σε αυτό. Εννοείται πως συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πούμε, μιας και που έχουμε ξαναφέρει τον Ιπποκράτη στη συζήτησή μας σήμερα, είναι ότι μέχρι και ο Ιπποκράτης, που μιλάμε που έζησε στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για πρόσφατα, είχε πει ότι οι αυστηρές δίαιτες μπορούν να αποδειχθούν μέχρι και επικίνδυνες για τη ζωή του ανθρώπου. Βέβαια. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί είναι αλλιώς. Οι άνθρωποι συχνά πηγαίνουν στις αυστηρές δίαιτες γιατί βλέπουν ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής δεν φέρει τα αποτελέσματα γρήγορα. Άμεσα, ακριβώς. Άμεσα. Ο άνθρωπος είναι ένα ανυπόμονο πλάσμα και θέλει τα αποτελέσματα γρήγορα. Αλλά ποιος δεν θέλει να είναι μείον 5 κιλά σε 3 μέρες. Φυσικά. Αλλά ας πούμε και από φίλες μου που συζητάμε και τα λοιπά και μου λένε ότι έρχεται το καλοκαίρι, ξέρεις, θέλω να χάσω, θέλω από εδώ. Είχαμε βγει, ας πούμε, για περπάτημα και μου κάνει, σήμερα, ας πούμε, δεν έφαγα γιατί. Για να μην πριστώ, για να. Δηλαδή, λανθασμένα μοτίβα σκέψεων που με στεναχωρούν πάρα πολύ όταν τα ακούω. Ναι. Τέλος πάντων, όλα βασίζονται στην ισορροπημένη διατροφή παν μέτρων άριστον. Και για να δώσουμε μια συμβουλή έτσι, εβδομαδιαίας και καθημερινής διατροφής, εγώ θα έλεγα ότι είναι σημαντικό καθημερινά να καταναλώνουμε περίπου 2-3 φρούτα. Το γιαούρτι, σημαντική πηγή ασβεστίου, τα προϊόντα ολικής αλέσεως, όπου να αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο αλεύρι βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του εντέρου, αλλά και πόσο σημαντικό είναι το ελαιόλαδο στην καθημερινότητά μας, διότι ενισχύει το μεταβολισμό, αλλά σε μικρές ποσότητες. Για παράδειγμα, κανονικά η κάθε μερίδα πρέπει περίπου να περιέχει μία κουταλιά του γλυκού ελαιόλαδο, κανονικά. Κανονικά. Εμείς οι Έλληνες, ας πούμε, ότι είμαστε λίγο πιο γενναιόδοροι με το λαδάκι. Έως πολύ. Αλλά και για να εστιάσουμε έτσι και στην κλίμακα την εβδομαδιαία, είναι σημαντικό ο κόσμος να καταναλώνει περίπου 2-3 φορές ψάρι, 2 φορές κοτόπουλο, μία μερίδα πατάτες, όχι παραπάνω, γιατί αυξάνουν το γλυκηδημικό δείκτη. Θα το αναφέρουμε, ας πούμε, μία άλλη φορά. 3 αυγά, 1-2 γλυκά χωρίς λίπος όμως, όπως για παράδειγμα είναι η μαύρη σοκολάτα που θα μιλήσουμε για αυτήν αργότερα. Και τα υπόλοιπα γεύματα έχουν να κάνουν με τα λαδερά, τα ζυμαρικά, ολικής πάντα. Να κάτι που δεν έμαθα και δεν τηρώ ιδιαίτερα. Δεν πειράζει. Μετά τη σημερινή μας εκπομπή θέλουμε να επηρεαζόμαστε καλύτερα και να γινόμαστε καλύτερες και εμείς οι ίδιες, και όσο μπορούμε να επηρεάζουμε και τον κόσμο που μας βλέπει. Σίγουρα. Ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για εμένα, που δεν είναι τόσο γνώριμο σε πολύ κόσμο, έχει να κάνει με τα λεγόμενα superfoods ή αλλιώς υπερτροφές. Σε βλέπω λίγο να έχει μια απορία πάνω σε αυτό. Ναι, δεν έχω επαφή με αυτά και έχω μεγάλη πορεία να δω τι είναι. Κοίταξε να δεις, οι υπερτροφές δεν είναι μια καινούργια διατροφική μόδα όπως πολλοί κόσμος πιστεύει. Διότι καταναλώνονται από την αρχαιότητα λόγω των θρεπτικών και θεραπευτικών ιδιωτήτων τους. Για παράδειγμα, το υποφαές αποτελούσε μέρος διατροφής των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το Λύκειον. Το Λύκειον είναι το λεγόμενο γκοτζιμπέρι. Το έχεις ακούσει? Ναι. Πολύ χαίρομαι. Σαν Λύκειον όχι, σαν γκοτζιμπέρι ναι. Που περιλαμβάνονταν επίσης τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων και των Ρωμαίων.
Επομένως, για να χαρακτηριστεί όμως ένα τρόφιμο ως υπερτροφή, θα πρέπει να υπάρχουν κλινικές μελέτες και ενδείξεις ότι έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εν πάση περιπτώσει, θέλεις να μιλήσουμε λίγο για κάποιες υπερτροφές? Ναι. Λοιπόν, η πρώτη που θα ήθελα να αναφέρω που χρησιμοποιείται σε πολλά φαγητά είναι ο κουρκουμάς, όπου αποτελεί ένα μπαχαρικό με αντιφλεγμονώδεις, αντιξοδιωτικές και αποξινωτικές ιδιότητες. Να σε διακόψω. Βεβαίως. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το τι λέμε. Mm-hmm. Να μην τους φέρουμε ένα παράδειγμα, να τους δείξουμε για ακριβώς το τι λέμε. Πολύ καλή ιδέα. Ωραία. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτάκι. Όπως είδατε λοιπόν, φέραμε τα superfood για να σας τα δείξουμε και συνεχίζουμε με τις ευεργετικές ιδιότητες του κουρκουμά, όπως θα μας δείξει η Αριστεία, που συμπληρωματικά με τις προηγούμενες θα αναφέρουμε ότι συμβάλλει και στην ομαλή πέψη. Επίσης, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, για να σας δώσουμε και κάποιες ιδέες για συνταγές. Στην εκπομπή του Παπαραφάιλ, όπου θα κάνει νηστίσιμες συνταγές, έχει συμπεριλάβει το συγκεκριμένο superfood και θα το δείτε σε επόμενες εκπομπές. Το δεύτερο λοιπόν σημαντικό superfood, η υπερτροφία, αποτελεί το πράσινο τσάι, όπου είναι ένα συνοδευτικό ρόφημα που μπορεί να καταναλώνεται καθημερινά, καθώς ενισχύει στη μείωση των καρδιακών παθήσεων, αλλά αποτελεί και δυνατό σύμμαχο στην απώλεια του βάρους, καθώς επιταχύνει τον ρυθμό μεταβολισμού. Επόμενο σημαντικό superfood αποτελεί το ginger ή αλλιώς τα ελληνικά πιπερόριζα, καθώς συμβάλλει στην μείωση των ημικρανιών και πονοκεφάλων. Και μία σημαντική ιδιότητα που διάβαζα και δεν την γνώριζα προηγουμένως έχει να κάνει με την ανακούφιση από την αυτεία, όπου είναι ένα γεγονός που εμένα με σόκαρε προσωπικά. Επόμενο superfood είναι τα μούρα, όπου στη συγκεκριμένη κατηγορία συγκαταλέγονται οι φράουλες, τα goji berries, τα acai και τα blueberries, που ή αλλιώς τα ελληνικά μύρτιλα, όπου προλαμβάνουν την κυταρική γύρανση και ενισχύουν τη γενικότερη άμυνα του οργανισμού. Η επόμενη κατηγορία σχετίζεται με τους ξηρούς καρπούς και πιο συγκεκριμένα τα αμύγδαλα, τα φουντούκια, τα φιστίγια και τα καρύδια, καθώς αποτελούν ενισχυμένη πηγή ενέργειας και προλαμβάνουν την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για εμένα προσωπικά, η πιο σημαντική κατηγορία έχει να κάνει με τους σπόρους τσία για τα εντυπωσιακά τους συστατικά, καθώς αποτελούνται από σίδηρο, ο οποίος είναι 3 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εμπεριέχεται στο σπανάκι. Ακόμη, είναι σημαντική πηγή ασβεστίου, καθώς διαθέτει 6 φορές περισσότερο ασβέστιο από ότι το γάλα. Ακόμη, βοηθάει στην εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και του νευρικού συστήματος, της καρδιάς, του εγκεφάλου και συμβάλλει στη δύναμη και στην αντοχή. Τέλος, σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες έχει η μαύρη σοκολάτα, που συνίσταται να καταναλώνονται ακόμη και καθημερινά σε μικρές ποσότητες, καθώς αποτελεί ένα τονωτικό του εγκεφάλου και γι' αυτό πολλές φορές πριν από σημαντικές στιγμές, όπως έχει να κάνει με τις εξετάσεις μας, εγώ τουλάχιστον την καταναλώνω, καθώς με βοηθάει στη συγκέντρωση, αλλά ρυθμίζει και την αρτηριακή μας πίεση. Σε ευχαριστούμε εσύ για αυτή την ωραία αναδρομή. Είναι πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά δεν τα ήξερα και φυσικά δεν καταναλώνω, δυστυχώς, κακώς. Έτσι ήταν η ιδέα της Ίσης να σας τα δείξουμε κιόλας, γιατί περισσότεροι όπως και εγώ δεν είχαμε ιδέα για τα συγκεκριμένα. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο εμένα με έτσι ενδιαφέρει και προβληματίζει είναι τα συμπληρώματα διατροφής. Γιατί από ό,τι φαίνεται, τα τελευταία χρόνια ειδικά, δεν ξέρω για
πιο παλιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που το παρατηρώ εγώ, τα βλέπω να τα παίρνουν πάρα πολύ οι Έλληνες. Και δεν ξέρω, ποια είναι η δική σου άποψη? Κοίταξε να δεις, σύμφωνα με μελέτη, τα συμπληρώματα διατροφής θα λέγαμε ότι επικρατούν στην καθημερινότητα παραπάνω από το μισού πληθυσμού των Ελλήνων, καθώς μερικοί από αυτούς είτε τα παίρνουν έως και σήμερα, είτε έχουν δοκιμάσει την πρόσληψή τους στο παρελθόν. Θέλω να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι σημαντικό ποσοστό δεν συμβουλεύτηκε κάποιον φαρμακοποιό, ειδικό ή γιατρό, με εμφανέστατες συνέπειες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλήθεια, γιατί εγώ έχω και πολλούς φίλους έτσι, που θα παίρνουν ή περνάνε συμπληρώματα και το θεωρούν έτσι κάτι πολύ σύνηθες. Επίσης, ένα μεγάλο λάθος που βλέπω εγώ είναι πολλοί που παίρνουν συμπληρώματα διατροφής και το αντικαθιστούν με κάποιο γεύμα τους. Αυτό είναι το μέγα λάθος που κάνει πολλοί κόσμος, καθώς τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να δώσουν στον οργανισμό μας τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες που χρειαζόμαστε στην επαρκή ποσότητα λόγω της άμεσης δράσης τους, αλλά σε καμία περίπτωση δεν λειτουργούν ως αντικατάσταση της θρεπτικής, των θρεπτικών ιδιωτήτων των τροφών που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά, όπως και αναφέραμε πριν στην ισορροπημένη και συνιστόμενη διατροφή. Ναι, είναι κάτι αυτό που δεν το ήξερα και ιδιαίτερα με τα συμπληρώματα. Είχα μια αρκετά μεγάλη επαφή όταν έκανα τον πρωταθλητισμό μας, γιατί τα απαγόρευαν ρητά. Και μιλάμε τώρα για συμπληρώματα, ας πούμε, δεν μιλάμε για βιταμίνες κτλ. Αυτές ήταν αποδεκτές, αλλά μόνο με συνταγή γιατρού. Σίγουρα, κάνεις συγκεκριμένες εξετάσεις και ο γιατρός θα σου πει τι πρέπει να καταναλώσεις και πότε πρέπει να το καταναλώσεις και σίγουρα δεν πρέπει να έχει συνέχεια. Δεν είμαστε γιατροί φυσικά, οπότε δεν θέλω να εστιάσω πάνω στο συγκεκριμένο. Ωστόσο, οφείλουμε να προειδοποιήσουμε για τους ενδεχόμενους κινδύνους. Και αυτό που με σόκαρε κατά την αναζήτησή μου έχει να κάνει ότι όταν λαμβάνουμε μεγαλύτερη σύσταση από ό,τι χρειαζόμαστε, πολλές φορές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο παρενεργειών. Για παράδειγμα, διάβασα ότι η υπερβολική δόση βιταμίνης Α μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, υπατική βλάβη και να μειώσει την αντοχή των οστών. Δεν το ξέρω αυτό. Ούτε εγώ το γνώριζα πριν το αναζητήσω. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι, προσεκτικοί και να συμβουλευόμαστε γιατρό, φαρμακοποιό είτε κάποιον ειδικό. Δεν πρέπει να λειτουργούμε παρορμητικά. Συγκεκριμένες εξετάσεις θα δείξουν στην κάθε περίπτωση το τι πρόσληψη πρέπει να κάνει. Αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Θα θέλαμε πραγματικά τη γνώμη σας στα σχόλια, να μας πείτε αν σας άρεσε, αν σας αρέσει το θέματά μας ή αν θέλετε να αλλάξουμε κάποιο θέμα. Εμείς χαρήκαμε πολύ αυτή την εκπομπή, γιατί μάθαμε και πράγματα, διαφωνήσαμε σε ορισμένα θέματα. Σίγουρα, σίγουρα. Κάναμε και τις πλάκες μας. Και οφείλουμε να ενημερώσουμε ότι έχουμε μιλήσει και με τον πατέρα Ραφαήλ, που έχει την εκπομπή του κάθε Πέμπτη, ότι θα γίνει μια ξεχωριστή εκπομπή πάνω στις υπερτροφές και στο πόσο ο κόσμος μπορεί να τις καταναλώνει και να τις βάλει στην καθημερινότητά του. Και έτσι, είναι έτσι ένας τρόπος που θα συμφέρουμε κι εμείς κάπως θετικά σε όλο αυτό. Οπότε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, 5 με 6. Ευχαριστούμε.